Λοιπόν, έχω στην γραμμή με βιντεοκλήση την Χριστίνα Πίκουλα, η οποία θα με βοηθήσει να λύσω ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της ζωής μου και το εννοώ αυτή τη στιγμή. Δεν το λέω έτσι, κατεφημισμό δηλαδή. Θα μου πεις ποιο είναι το πρόβλημά σου αν είναι κατεφημισμό. Χριστίνα, καταρχήν, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα μου. Χαίρομαι πολύ που σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη πρόσκληση και τη φιλοξενία. Και επί τη ευκαιρία, αφού είμαι εδώ, πάμε να το λύσουμε. Λοιπόν, άκου τώρα τι ζητήματα έχω εγώ, τα οποία δεν είχα εντοπίσει πόσο μπορεί να μου δυσχεραίνουν την καθημερινότητα και τη ζωή. Δεν είμαι σε θέση να βάλω μακροπρόθεσμους στόχους. Πολλό δε μάλλον να τους στηρίσω, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Αλλά δεν είμαι καν σε θέση να εξερευνήσω, ρε παιδί μου, και να πω τι είναι αυτό που θέλω τελικά. Και πώς θα γίνει να το αποκτήσω. Γιατί για να το αποκτήσω χωρίς να ξέρω ποιο είναι, αποκλείεται. Ο λόγος σου ανήκει. Τέλεια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τέλεια όχι που δεν μπορείς να τηρήσεις τους στόχους σου. Τέλεια όμως που διαπιστώνεις ότι δεν είσαι σε θέση και ότι έτσι αυτό το κομμάτι στη ζωή σου έτσι δυσχεραίνει την καθημερινότητά σου και σε προβληματίζει και πολλές φορές μπορεί να σε αγχώνει έτσι. Και πολλές φορές μπορεί να σου ρίχνει και την αυτοπεποίθηση γιατί βλέπεις ότι τελικά δεν μπορώ να καταφέρω κάποια πράγματα μακροπρόθεσμα, όσο και αν το θέλω. Γι' αυτό λοιπόν σε θέλω πρώτη θέση στο σεμινάριο, στο workshop που έχουμε 14 και 21 Δεκεμβρίου, μπροστά με το σημειωματάριό σου. Περίμενε, και στα δύο πρέπει να έρθω. Και στα δύο ή μόνο στο ένα να βγάλω πρόγραμμα, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν είσαι η μόνη, είναι πάρα πολύ ο κόσμος, Χριστίνα, και ο κόσμος που μας ακούει πιθανότατα να ταυτίστηκε πάρα πολύ μαζί σου. Γι' αυτό και το λόγο διοργανώσαμε μαζί με το Positive Life ένα διήμερο σεμινάριο 14 και 21 Δεκεμβρίου online για τους ανθρώπους που έχουν τα θέματά τους στο κομμάτι στοχοθεσίας. Αλλά να σου πω κάτι, δεν φταίσαι εσύ, ούτε οι υπόλοιποι οι οποίοι ποιος δεν τα καταφέρουν. Φταίει, κάποιος φταίει όμως, γιατί κάποιοι θα σου πω, τα καταφέρουν. Θα σου πω, ναι, θα τη ρίξουμε την ευθύνη. Περίμενε, θέλω να ρίξω την ευθύνη τώρα. Και την πέτρη του αναθέματος. Σε παρακαλώ πολύ, κάποιοι μπορούν και τα καταφέρουν. Τι πήγε καλά σε εκείνους, μπορείς να μου το πεις ανάποδα. Ναι, μπορώ να σου το πω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έμφυτα κάποια ταλέντα, αλλά θέλω να καταλάβετε όλοι ότι. Γιατί μου πήρε και εμένα αρκετό χρόνο για να το καταλάβω μέχρι να ασχοληθώ με την προσωπική ανάπτυξη και το coaching. Έτσι, και εμένα η ζωή μου κάπως έτσι ήταν νωρίτερα. Ότι όλα θέλω να τα σκεφτείτε ότι είναι επίκτητα. Δηλαδή, μπορούμε να αποκτήσουμε ταλέντα και δεξιότητες κατά την πορεία της ζωής μας. Και δεν χρειάζεται να πούμε ότι έχω έμφυτο κάποιο χάρισμα. Άρα, έχει να κάνει με το πόσο πολύ εγώ στην καθημερινότητά μου εργάζομαι πάνω σε αυτό. Αν λοιπόν, για παράδειγμα, εσύ έχεις μακροπρόθεσμους στόχους, δεν θα πάμε κατευθείαν στους μακροπρόθεσμους, Χριστίνα και φίλοι που μας ακούτε. Θα πάμε στους άμεσους στόχους. Θα βάλουμε μικρούς στόχους στην καθημερινότητά μας. Και όταν λέω στην καθημερινότητά μας, το εννοώ. Ένα στόχο μικρό κάθε μέρα μπορεί μέσα στο πέρασμα του χρόνου να μας αλλάξει πραγματικά τη ζωή και να ζούμε μια ποιοτική ζωή. Ερώτηση. Ξέρεις, το συναντώ πάρα. Ερώτηση, πολύ σημαντική ερώτηση. Ναι. Οι στόχοι ξεχωρίζουν από αυτά που καλείσαι να κάνεις κάθε μέρα. Γιατί κάθε μέρα ξυπνάω, πάω στη δουλειά μου, καταφέρνω να βγάλω εις πέρα στην καθημερινότητά μου, κάνω τις υποχρεώσεις μου, βγαίνουν στη μέση άλλα θέματα. Αυτά όλα συμπεριλαμβάνονται στους μικροστόχους ή είναι κάτι ξεχωριστό ή στόχοι πέρα της καθημερινότητας? Μπορούμε και θα ήταν το ιδανικό, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι πολύ ωραία η ερώτηση που κάνεις, να ενσωματώσουμε πράγματα της καθημερινότητάς μας, τα οποία θα μας οδηγούν στην επίτευξη ενός στόχου. Για παράδειγμα, αν εγώ επιθυμώ να απελευθερώσω βάρος ή επιθυμώ να πάρω μια προαγωγή, χρειάζεται μέσα στην καθημερινότητά μου να έχω τέτοια μικρά tasks τα οποία θα με βοηθούν, κάποιες δηλαδή συνήθειες που θα χτίσω σιγά σιγά, οι οποίες θα με βοηθήσουν να φτάσω εκεί. Γιατί όλοι έχουμε λίγο μπερδεμένα τα πράγματα στο μυαλό μας και εκεί γίνονται τα λάθη με τη στοχοθεσία. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, θα σου πω τώρα ένα μυστικό, δεν έχουν στόχους. Δηλαδή, μπορεί να νομίζεις ότι έχεις βάλει στόχο, αλλά ο στόχος έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν επιθυμίες και αυτή είναι η μεγάλη τους και τεράστια διαφορά. Και μένουν στο στάδιο της επιθυμίας. Και για να γίνει εντελώς ξεκάθαρο, θέλω να σκεφτείτε ότι η επιθυμία είναι αυτό που επιθυμώ, αυτό που θέλω, έτσι, που σκέφτομαι ότι θα ήταν ωραίο να το έχω στη ζωή μου. Και στόχος γίνεται όταν την επιθυμία τη βάλω σε ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης. Τότε γίνεται στόχος. Όταν μπει η ημερομηνία τύπου το αργότερο έως τότε. Ακριβώς. Μέχρι τότε εγώ θα είμαι αυτό, θα έχω κάνει αυτό. Θα έχω επιτύχει το συγκεκριμένο κομμάτι, ας πούμε, στον εργασιακό μου τομέα. Θα έχω απελευθερώσει το συγκεκριμένο βάρος.
θα έχω ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη εργασία. Γιατί αναφέρεσαι στο βάρος, περιβάλλον. Γιατί αναφέρεσαι σε απελευθέρωση όσον αφορά το βάρος, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να μου εξηγήσεις. Λοιπόν, ένα από τα κομμάτια της προσωπικής ανάπτυξης είναι το λεξιλόγιο. Καλούμαστε λοιπόν να βελτιώσουμε πάρα πολύ το λεξιλόγιο μας, το οποίο να είναι ενδυναμωτικό. Όπως είδες, πολύ σωστά παρατήρησες, δεν χρησιμοποίησα τη λέξη χάνω βάρος. Πρώτον, γιατί αν το χάσω, πιθανότατα να το ξαναβρω, ενώ το απελευθερώνω φεύγει από πάνω μου και χρειαζόμαστε λέξεις και προτάσεις μέσα στην ημέρα μας, οι οποίες θα μας ενθαρρύνουν, θα μας δημιουργούν έτσι μια καλή και χαρούμενη διάθεση. Το συνέστημα της χαράς, το οποίο θα το αναλύσω αρκετά στο σεμινάριο της στοχοθεσίας, έχει να κάνει, είναι το συνέστημα της υλοποίησης. Έτσι λοιπόν θέλω να σκεφτείτε ότι όσο περισσότερο, όσο πιο πολύ χαρούμενοι είμαστε, όσο πιο πολύ βιώνουμε τη χαρά, τόσο πιο εύκολα είναι για μας να επιτύχουμε πράγματα. Επειδή υπάρχει επανατροφοδότηση θετική. Ακριβώς. Και ξέρεις, όλο αυτό είναι ένας κύκλος, ο οποίος είμαι χαρούμενη, μπαίνω στη δράση, κάνω καλές, έχω καλές συμπεριφορές, έτσι, απέναντι στους άλλους, απέναντι στον ίδιο μου τον εαυτό, στην εργασία μου, στο φιλικό μου περιβάλλον. Ανατροφοδοτούμε, γιατί δίνω χαρά, θα λάβω και χαρά. Και όλο αυτό χτίζεται, χτίζω ακόμα περισσότερη χαρά και έχω έτσι ανεβασμένη τη δόνησή μου, ανεβασμένη την ενέργειά μου και μπορώ και διεκπεραιώνω ακόμα και αυτά τα προκλητικά task που μπορεί να έχω, τα οποία με δυσκολεύουν, ακόμα δεν τα έχω συνηθίσει, ακόμα δεν είναι μια εύκολη συνήθεια για μένα. Οπότε έχω αυτή την ανεβασμένη διάθεση και με εξυπηρετεί να ζήσω μια πιο χαρούμενη ζωή. Γιατί ο σκοπός είναι, όταν πετυχαίνουμε στόχους, είναι να βιώνουμε και τη χαρά μέσα από αυτό. Αλλά όχι μόνο όταν πετύχω το στόχο, να ζω μια καθημερινότητα μέσα από τη χαρά, όπου διανύω αυτό το ταξίδι. Όλη η ζωή είναι ένα ταξίδι, όχι μόνο ο προορισμός όταν φτάνουμε κάπου. Σκέφτομαι αν υπάρχει λόγος να είναι σύντομη η στόχη, ώστε να πάρει τα πάνω του η αυτοπεποίθηση, και να μπορέσει να λειτουργήσει λίγο πιο γρήγορα. Δηλαδή να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας, ώστε να του δείξουμε ότι τα καταφέρνεις, για να πάμε λίγο πιο γρήγορα στα μεγαλύτερα. Έχεις πιάσει το νόημα ακριβώς. Μωρέ, γιατί δεν το έχω πιάσει, μικρούς, αλλά έτσι φαίνεται. Είσαι σε καλό δρόμο. Είσαι σε καλό δρόμο πάντως. Με το που βάλουμε λοιπόν τους μικρούς στόχους, οι οποίοι είναι επιτεύξιμοι, δηλαδή είναι εύκολοι για μας, και αυτό που προτείνω πάντα στους ανθρώπους που συνεργάζομαι είναι να βάλουμε εύκολα πράγματα στην αρχή. Όταν είμαστε αρχάριοι στο κομμάτι της στοχοθεσίας, να βάλουμε εύκολα πράγματα για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να εξελιχθούμε μέσα σε αυτό, να πάρουμε τα πάνω μας, έτσι, να χτίσουμε αυτό το μη της αυτοπεποίθησης και να αρχίσω να πιστεύω στον εαυτό μου ότι, κοίταξε να δεις, έχω αναφορές, έχω πετύχει εκείνο, έχω πετύχει τ' άλλο, έχω κάνει μια πρόοδο. Να χτίσω λοιπόν την αυτοπεποίθηση, η οποία αυτοπεποίθηση είναι μια δεξιότητα, αν θέλεις, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική στο ταξίδι της επίτευξης των στόχων μας. Ωραιότατα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είμαι στις 21, όχι στις 14 του μηνός. 21 είπαμε, 14 και 21. Είναι 14 και 21, είναι διήμερο το σεμινάριο. Μπορείτε όμως να το παρακολουθήσετε είτε τη μία, είτε τις δύο μέρες ή καμία από τις μέρες, γιατί μπορείτε να το πάρετε και μαγνητοσκοπημένο. Μου έλυσε στα χέρια να σου πω κάτι. Τώρα που μου τα είπες και τα ξανασκέφτηκα και τα άκουσα, μου φαίνεται πολύ εύκολα να συμβούν. Βέβαια, θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα παρατήσω τον πρώτο μου στόχο. Βλέπεις πως ότι έτοιμη είμαι. Ο σκοπός λοιπόν είναι να μην τον παρατήσεις. Βλέπεις πως έτοιμη είμαι να βάλω τις δυνάμεις μου απέναντι στο τέρας. Δεν θα τα παρατήσω. Θα τα πας εξαιρετικά. Όσοι μάθουν την μέθοδο, τη συγκεκριμένη, και όσοι αρχίσουν και βλέπουν τα αποτελέσματα, μετά είναι σπάνιο να τα παρατήσουν. Τα παρατάμε συνήθως, Χριστίνα μου, επειδή δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, επειδή βγαίνουμε πάρα πολύ από τη ζώνη άνεσης και πηγαίνουμε στη ζώνη πανικού. Παθαίνουμε αυτή την ταραχή και σταματάμε. Και είναι πάρα πολύ λογικό, είναι πολύ φυσιολογικό να σταματάμε. Ναι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, καταρχήν, ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί ξέχασα να το αναφέρω. Έβλεπα τις φωτογραφίες σου. Πόσο χαρούμενοι είναι εκείνοι που συμμετέχουν στα ομαδικά σου σεμινάρια. Γιατί προσπαθώντας να βρω υλικό, έπεσα πάνω σε ένα από τα σεμινάρια που προφανώς κάνεις. Αλλά συνήθως γίνεται. Να τη φωτογραφία. Man to man, αλλά τώρα δεν έγινε και έγινε συνολικό. Και τους έβλεπα όλους τόσο ήρεμους, γαλήνιους και ανακουφισμένους. Και είπα, γιατί να μην είμαι κι εγώ μέσα σε όλους αυτούς. Θα είμαι λοιπόν στις 14 του μηνός εκεί. Και τελείωσε. Περιμένουμε βέβαια. Χριστίνα. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος μου, Χριστίνα. Να έρθω στο σεμινάριο. Το βρήκα.
Βρήκα τον μακροπρόθεσμο στόχο μου για αυτή τη βδομάδα, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλοι και αυτό είναι προειδοποίηση. Σε περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.